Εάν εμείς είμαστε πρώτο κόμμα και υπάρχει δυνατότητα κυβερνητικής συνεργασίας μόνο με ένα κόμμα, π.χ. το Πασόκ. Και το Πασόκ λέει: εγώ δεν δέχομαι τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας για πρωθυπουργό. Ναι. Εγώ δεν βλέπω πώς μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση. Εγώ δεν δέχομαι τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας άλλο πρωθυπουργό. Αν είμαστε πρώτοι. Το ξεκαθαρίζω. Δεν δίνω ψήφο εμπιστοσύνη. Άρα λοιπόν το ξεκαθαρίζουμε για να είμαστε όλοι συνεννοημένοι. Δεν δίνετε ψήφο εμπιστοσύνη. Αν με άλλο πρωθυπουργό. Ναι, άλλο πρωθυπουργό. Εγώ μόνο Μητσοτάκη ψηφίζω. Τελειώμα, αυτά τα ξεκαθαρίζουμε από τώρα. Και με βέβαια σχολιάζω όλου του βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Άρα υπό αυτή την έννοια, αν έρθει κάποιο να μα εκβιάσει και μα πει: εγώ για να κάνω κυβέρνηση θέλω να φύγει ο Μητσοτάκη, θα πάρει και την ευθύνη του. Απλά πράγματα. Αυτό θα προκαλέσει τρίτη σκάλα. Απλά πράγματα. Εμείς λέμε, αν ο ελληνικό λαό διατάξει κυβέρνηση συνεργασία, δεν θέλουμε τον εαυτό μα υπέρ του ελληνικού λαού, θα ακολουθήσουμε τη φίλη του ελληνικού λαού. Αν τώρα αντί για συνεργάτη έρθει εκβιαστή, θα κάνουμε τώρα. Άρα όποιο. Άρα, όποιος λέτε θέτει θέμα Μητσοτάκη σε αυτή την περίπτωση. Εγώ συμφωνώ με αυτό που ο κ. Σκουλέτης. Εγώ το λέω ολόκληρο, ο κ. Σκουλέτης το λέει μισό επίτηδες. Εγώ λέω. Ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, σε περίπτωση κυβερνήσεως συνεργασίας, και αυτό ναι, δεν συζητείται. Σε περίπτωση κυβερνήσεως συνεργασίας, αφθορεί και παραχρήμα, πρέπει να είναι ο πρωθυπουργός. Εάν ο Μητσοτάκης ο Μητσοτάκης, εάν ο Τσίπρας ο Τσίπρας. Ο κ. Σκουλέτης είπε. Αν ο Τσίπρας είναι ο πρώτος ελληνικός λαός, θέλει τον Τσίπρα πρωθυπουργό, αλλά δεν απείτε στον κύριο Παπαδημητρίου, στον κύριο Παναγιώτου, αν είναι ο Μητσοτάκης πρώτος, αν ισχύει το ίδιο Μητσοτάκη. Το προσφέρασε. Ισχύει, κύριε Σκουλέτη. Ενώ εγώ το δέχομαι και για τις δύο αξιωματικά. Πάντως τυποτίζετε πάρα πολύ καλά τη γλάστρα της συνεργασίας, γιατί μέχρι στιγμής τον έχετε πει εκβιαστή και ψώνιο. Δεν είπα αν είναι εκβιαστής. Ο μόνος που επιλέξει. Τυποτίζετε τη γλάστρα της συνεργασίας. Είπα. Εάν μας πει εκείνη την ώρα ότι δεν δέχομαι τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας για πρωθυπουργό, είπα. Δεν είπα, μπορεί να πει εκείνη την ώρα ότι παιδιά εντάξει, ψήφισε ο ελληνικός λαός. Είπαμε για μια κουβέντα παραπάνω. Καλά. Δεν κάνουμε λάθος.